Ο προαστιακός σιδηρόδρομος της Αθήνας λειτουργεί από το 2004. Είναι σήμερα γνώριμο σε όλους και είναι όλο και περισσότεροι όσοι τον προτιμούν για τις μετακινήσεις τους. Η έννοια και ο ρόλος του προαστιακού ήταν μάλλον άγνωστα πριν μερικές δεκαετίες. Ας θυμηθούμε όμως ότι σιδηρόδρομο ως προαστιακό είχε η Αθήνα και η Αττική ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Ανάμεσα στα πρώτα σιδηροδρομικά έργα της χώρας, η Αττική αποκτά την δεύτερη, μετά την Ατμήλατη τότε γραμμή Αθηνών Πειραιός, σιδηροδρομική της συγκοινωνία και ταυτόχρονα τον πρώτο της προαστιακό σιδηρόδρομο. Η διορατικότητα του Χαρίλαου Τρικούπη, η πίστη του στην αξία του σιδηροδρόμου για την ανάπτυξη της χώρας, με την ορθή αξιοποίηση ευνοϊκών όρων για οικονομικότερες λύσεις, τον οδήγησαν το 1882, παράλληλα με το ξεκίνημα των μεγάλων σιδηροδρομικών έργων στην Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία, να έρθει σε συμφωνία με την Ελληνική Εταιρεία Μεταλλουργίων Λαβρίου, συνεργαζόμενος με το διευθυντή της, Φωκίον Ανέγρη, και να δώσει σιδηροδρομική λύση για την ρύθμιση των χρεών αυτής προς το δημόσιο που είχαν συσσωρευτεί και χρόνιζαν δικαστικά. Η σύμβαση που υπογράφηκε και ακυρώθηκε με νόμο είχε διάρκεια 99 ετών. Προέβλεπε την κατασκευή από πλευράς της μεταλλουργικής εταιρείας σιδηροδρόμου που θα συνδέει την Αθήνα με το Λαύριο και την Κηφισιά, αξίας ίσης προς τα χρέη της, χωρίς καμιά επιβάρυνση του δημοσίου, το οποίο επιπλέον θα είχε συμμετοχή στα κέρδη, δικαίωμα εξαγοράς μετά 15 έτη και κατάργησε τη δικαστική διαμάχη. Ιδρύθηκε τότε η Εταιρεία Σιδηρόδρομοι Αττικής, η οποία ανέλαβε την κατασκευή και λειτουργία των δύο γραμμών που προβλέπονταν στη σύμβαση. Αθήνα Ηράκλειο Λαύριο και Ηράκλειο Κηφισιά. Το τμήμα από Λαύριο μέχρι Δασκαλιό είχε κατασκευαστεί από την Εταιρεία Μεταλλουργίων για δικούς της σκοπούς. Έτσι κατασκεύασε και το τμήμα μέχρι Κερατέα που εγκαινιάστηκε και λειτουργήσε πρώτο. Οι σιδηρόδρομοι Αττικής εκτέλεσαν γρήγορα τα απαιτούμενα έργα που μελέτησε ο μηχανικός και καθηγητής Νικόλαος Χαζής και ο πρώτος προαστιακός σιδηρόδρομος της Αθήνας εγκαινιάστηκε σταδιακά από το 1884 μέχρι το 1885 με συνολικό μήκος 74 χιλιόμετρων σιδηροδρομικών γραμμών με τις οποίες συνδέθηκαν τα σημαντικότερα προάστια και περιοχές της Αττικής. Δημιουργήθηκαν δύο δρομολογιακοί άξονες, Αθήνα-Λαύριο και Αθήνα-Κηφισιά, με 20 σταθμούς και στάσεις. Η αφετηρία μέχρι το 1889 βρίσκεται στην πλατεία Αττικής και στα επόμενα χρόνια μέχρι το 1926 μεταφέρεται στην πλατεία Λαυρίου, όπου και το μέγαρο διοίκησης των σιδηροδρόμων Αττικής κοντά στην Ομόνια με τροχιοδρομική επέκταση της γραμμής μέσω των οδών Αγορακρήτου, Ρίζου και 3 Σεπτεμβρίου.
Οι σιδηρόδρομοι Αττικής είχαν βέβαια και άλλους κλάδους γραμμών, όπως η διασυνδετική μεταξύ του σταθμού Αττικής και του σταθμού Πελοποννήσου, που περνούσε από τη σημερινή οδό Δομοκού και μετά ανισόπεδα με γέφυρα πάνω από τις γραμμές του σταθμού Λαρίσης και καταργήθηκε το 1931. Όπως η επέκταση της γραμμής Κηφισιάς προς Στροφίλη και Λατομία Διονύσου, που καταργήθηκε το 1938, αλλά βρίσκεται τελευταία πάλι στο προσκήνιο ως πρόταση για την επέκταση του ηλεκτρικού προς βορρά. Επίσης, η γραμμή προς τα Ανθρακοριχεία Καλογρέζας, η διακλάδωση στην Κάντζα προς την Ινοποιία Καμπά και η παράκαμψη προς τα μεταλλεία Δάρδεζας στο Δασκαλιό. Και αυτές έχουν προπολού καταργηθεί. Η σύμβαση αναθεωρήθηκε το 1891 και ξανά πάλι το 1901, όταν όμως ο Τρικούπης δεν είναι πλέον στην εξουσία και ούτε καν στη ζωή, έχοντας αποβιώσει το 1896. Έχουν αναλάβει οι πολιτικοί του αντίπαλοι, της παράταξης Δηληγιάννη, εξ αρχής πολέμοι των σιδηροδρόμων μετρικού εύρους. Ποτέ δεν χώνευσαν την επιτυχία του Τρικούπη και την επιλογή του μετρικού εύρους ως την ευκολότερη και οικονομικότερη λύση. Χάθηκαν τότε πολλά πλεονεκτήματα από την αρχική σύμβαση για το δημόσιο και έγιναν δυσμενέστεροι οι όροι συμμετοχής του στα κέρδη. Εξάλλου, με την τελευταία αναθεώρηση δόθηκε στους σιδηροδρόμους Αττικής το αποκλειστικό προνόμιο της συγκοινωνίας με την Κηφισιά. Χαριστική όμως διάταξη, η οποία παραβίαζε τους όρους ανταγωνισμού και αποσκοπούσε στην παρεμπόδιση της επέκτασης των τροχιοδρόμων μέσω της λεωφόρου Κηφισίας. Σε αντάλλαγμα, οι σιδηρόδρομοι Αττικής ανέλαβαν τα έργα εξοραϊσμού των σταθμών, την κατασκευή του άλσους Κηφισιάς με θέατρο, εστιατόριο και τον ηλεκτροφωτισμό της περιοχής με εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Αντίστοιχα δηλαδή των έργων του σιδηροδρόμου Αθηνών Πειραιώς στο Νέο Φάλιρο. Όπου και εκεί όμως υπήρξε κρούσμα ανταγωνισμού σε βάρος των τραμ με την περίεργη επιλογή της θέσης του θερινού θέατρου του ΣΑΠ πάνω στη χάραξη της σύνδεσης των τροχιοδρομικών γραμμών Νέου Φαλήρου και Πειραιά. Οι σειρμοί έλκονταν από ατμάμαξες άνευ εφοδιοφόρου, αυτές που οι περίοικοι αποκαλούσαν το θηρίο. Πρώτες ήρθαν οι βελγικής κατασκευής του Μπιζ, σειράς Α και σειράς Β από 4, ενώ αργότερα προσθέθηκε μια πέμπτη του Μπιζ σειράς Β. Αγοράστηκαν και από την ελληνική εταιρεία μεταλλείων ατμάμαξες, μεταξύ των οποίων η γερμανική Eslichen Labrion ως Α10, πρώτη compound στην Ελλάδα. Το 1900 αποκτήθηκε η περίφημη Ελληνής, τύπου 260 ως Γ10, η πρώτη και μόνη ελληνικής κατασκευής ατμάμαξα. Αργότερα προσθέθηκαν σταδιακά 9 γερμανικές Kraus 260, 4 της σειράς Δέλτα compound και 5 της σειράς Ε. Τέλος ήρθαν 2 ακόμα του Μπιζ τύπου 262 της σειράς Ζ που αγοράστηκαν από τους Θεσσαλικούς σιδηροδρόμους. Γύρω στα 1920 υπήρχαν περί τις 50 επιβατάμαξες, περί τις 58 φορτάμαξες ανοιχτές και κλειστές και 4 σκευοφόροι. Οι επιβατάμαξες ήταν 43 μικρές διαξονικές των 24 και 30 επιβατών. Μερικές εξ αυτών ανοιχτές θερινές και 7 μεγαλύτερες τετραξονικές για τη γραμμή Κηφισιάς. Από αυτές οι εικονιζόμενοι, γνωστοί με το παρονίμιο πολεμιστής, σώζεται σήμερα και αποτελεί μέρος μουσιακού ατμήλατου σειρμού. Οι επιβατάμαξες είχαν ψάθινα καθίσματα στην πρώτη θέση, ξύλινους πάγκους στη δεύτερη και τρίτη θέση και φωτίζονταν με λαδοφάναρα
Και όλα αυτά τη στιγμή που από το 1904 ο σιδηρόδρομος Αθηνών Πειραιός και από το 1908 η ΕΤΑΠ έχουν περάσει στην ηλεκτροκίνηση. Φυσικό ήταν οι σειρμοί του σιδηροδρόμου Αττικής να αντιμετωπίζονται με σκοπτική διάθεση, μέχρι και αποδοκιμασία για τη μικρή ταχύτητα και την κάπνα λόγω της χαμηλής ποιότητας καυσίμου. Παρά τα αυτά, κατά την πρώτη τους 25 ετία, 1885-1910, οι σιδηρόδρομοι Αττικής σημείωσαν ικανοποιητική πρόοδο και θετικούς δείκτες. Είχαν υποδειγματική οργάνωση και εφάρμοζαν τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους εκμετάλλευσης και συντήρησης. Υπήρχαν επίσης ειδικές ρυθμίσεις για την κυκλοφορία τροχαίου υλικού τρίτων, όπως τον ΣΠΑΠ και της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας. Όπως περιγράφει στην έκδοσή του «Σιδηρόδρομοι Αττικής», ο μηχανικός και διευθυντής τους Πάνος Μπασιάκος. Μετά την εξαγορά των σιδηροδρόμων Αττικής το 1910 από την Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία, δημιουργήθηκαν και προοπτικές ηλεκτροκίνησης για τον κλάδο Κηφισιάς. Στην ταραγμένη όμως πολεμικά και πολιτικά περίοδο 1910-1925 δεν σημειώθηκε καμιά εξέλιξη. Οι δύο κλάδοι των σιδηροδρόμων Αττικής εξακολούθησαν να λειτουργούν μέχρι το 1926 με τον ίδιο τρόπο, πιο τακτικά προς Κηφισιά, πιο αραιά προς Λαύριο, συνδέοντας περιοχές που λόγω της ύπαρξης του μεταφορικού μέσου αναπτύσσονται ραγδαία. Αστικοποιούνται τα Πατήσια, η Νέα Ιωνία, το Ηράκλειο, το Μαρούσι, το Χαλάνδρι και εξυπηρετούνται με συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές τα Μεσόγεια, το Μαργόπουλο, τα Καλύβια, η Κερατέα και φυσικά το Λαύριο με το λιμάνι του. Από τη θέση τους και από την εξέλιξη του οικιστικού ιστού της πρωτεύουσας, οι δύο κλάδοι των σιδηροδρόμων Αττικής, αυτός της Κηφισιάς και του Λαυριακού, ακολούθησαν διαφορετική πορεία. Ήδη έχει γίνει αντιστροφή και θεωρείται βασικός κλάδος η γραμμή Κηφισιάς, ενώ παράκαμψη η γραμμή Λαυρίου. Η ραγδαία ανάπτυξη και αστικοποίηση των περιοχών που διασχίζει η γραμμή Κηφισιάς και η συνακόλουθη επικερδής λειτουργία της μπήκαν στην προσοχή του τραπεζιτικού και επιχειρηματικού κεφαλαίου. Γνωρίζοντας και την προοπτική ηλεκτροκίνησης που ήδη από το 1910 είχαν οι σιδηρόδρομοι Αττικής για τη γραμμή Κηφισιάς, έβαλαν στόχο την ενοποίησή της με τη γραμμή του σιδηροδρόμου Αθηνών Πειραιός. Συνένωση δηλαδή των δύο πιο κερδοφόρων συγκοινωνιακών μέσων της Αθήνας. Ακόμα κι αν αυτό θα σήμαινε την διάσπαση των σιδηροδρόμων Αττικής. Δεν χρειάζονταν πλέον εξαγορές, όπως το 1910 με την εξαγορά των σιδηροδρόμων Αττικής από την Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία. Ο νεότερος νόμος 2190 του 1920 περί ανωνύμων εταιριών και συγχωνεύσεων έδινε ανοιχτό εύκολο δρόμο να ενεργήσουν σε στάδια. Πρώτο στάδιο, οι συγχωνεύσεις όλων των μέσων σταθερής τροχιάς της Αθήνας σε νέους φορείς υπό ενιαίο έλεγχο. Αυτό θα ήταν μια μεθόδευση που θα εξυπηρετούσε και τον έλεγχο των τροχιοδρόμων που ο σιδηρόδρομος Αθηνών Πειραιός θεωρούσε βασικό ανταγωνιστή του. Σε δεύτερο χρόνο και αφού απαλλάσσονταν από τη γραμμή Λαυρίου θα γίνονταν η συνένωση στην οποία αποσκοπούσαν. Έτσι το εγχώριο τραπεζιτικό και κεφαλουχικό κατεστημένο Συνδικάτο Μελετών και Επιχειρήσεων των Ελληνικών Τραπεζών, χρηματιστηριακός βασικά φορέας που ιδρύθηκε το 1921 για τα τότε Capital Control, που σύμφωνα με τα μέλη του Γ. Κοφινά και Α. Σπουργίτη
ουδέν απέδωσε στο έργο για το οποίο συστάθηκε και το μόνο που κατάφερε πριν διαλυθεί το 1926 ήταν στην έκριθμη οικονομική κατάσταση της Παγκαλικής Δικτατορίας να φέρει στην Ελλάδα την κεφαλαιοχική Power and Traction Company, τυπικό εκπρόσωπο του αδιφάγου βρετανικού υπεριαλισμού, και μαζί της ως ανάδοχοι προχώρησαν στο πρώτο στάδιο, προβάλλοντας σαν αναπτυξιακή και προοδευτική επιλογή στις μεταφορές τη συγχώνευση όλων των εταιριών των μέσων σταθερής τροχιάς της Αθήνας υπό τον κοινό έλεγχο της Power. Η σύμβαση, η περιβόητη ως σύμβαση Power, που υπογράφηκε από τους υπουργούς του Πάγκαλου Οικονομικών Γάμα Κοφινά και Εξεγκοινωνιών Αλφα Ταβουλάρη και τον πρόεδρο της Εθνικής Εμμανουήλ Τσουδερό ως εκπρόσωπο του συνδικάτου, και ακυρώθηκε την 17η Οκτωβρίου 1925 με νομοθετικό διάταγμα, θυμίζουμε ότι έχει διαλυθεί η Βουλή, αποφασίστηκε η δημιουργία αρχικώς της Γενικής Ελληνικής Εταιρείας για τις μεταφορές και την ηλεκτρική ενέργεια και παραπέρα στις μεταφορές η δημιουργία δύο νέων εταιριών, τους ACE, Ελληνική Ηλεκτρική Σιδηρόδρομη, για το Σιδηρόδρομο Αθηνών Πειραιός και το τραμ της παραλίας Πειραιά, και την EM, Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών, για τα τραμ και τους σιδηροδρόμους Αττικής. Στις δύο εταιρείες θα συγχωνεύονταν οι περιουσίες των επιμέρους φορέων και με αυτούς τους πόρους θα γίνονταν οι προμήθειες και τα έργα που προβλέπονταν στη σύμβαση. Με το να διατηρεί για την Εταιρεία Μεταφορών το δικαίωμα να ρυθμίζει κατά κρίση δρομολόγια και εισιτήρια, ήταν μια εντελώς αποικιακού τύπου σύμβαση. Αν και ονομάστηκε αναδιάρθρωση των συγκοινωνιών της πρωτεύουσας, κατ' ουσία αφορούσε τη διείσδυση του βρετανικού ελέγχου σε αυτές. Ακόμα και αναζητώντας το κριτήριο με το οποίο έγινε η υπαγωγή στις δύο εταιρείες των μεταφορών, αντιλαμβάνεται κανείς το προσχηματικό της αναδιάρθρωσης. Ούτε οι εξυπηρετούμενες περιοχές, ούτε το σύστημα έλξης, απλώς το εύρος των γραμμών. Το ενδιαφέρον της Power ήταν στραμμένο στη γραμμή Κηφισιάς και στην οικοδόμηση μονοπωλίου στις συγκοινωνίες της πρωτεύουσας, ακόμα και παραχωρώντας μεταφορικό έργο στις οδικές αστικές συγκοινωνίες. Η πιο ξεκάθαρη ομολογία των πραγματικών αυτών προθέσεων βρίσκεται στο άρθρο 52 της Σύμβασης, όπου υπάρχει μία διάταξη που δεν υπάρχει κανέναν άλλον παρά μόνο για την Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία, δηλαδή τους σιδηροδρόμους Αττικής, όπου υπάγονταν, και που προέβλεπε ότι σε περίπτωση μία άμεση συμμόρφωσής της με τις συγχωνεύσεις απειλούσε με αναγκαστική απαλωτρίωση χάρη δημοσίου συμφέροντος. Προφανώς γνώριζαν ότι από τη σύμβαση την αναθεωρημένη του 1901 είχαν συμπληρωθεί οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες το δημόσιο θα μπορούσε να εξαγοράσει τους σιδηροδρόμους Αττικής. Πράγμα που σαφώς η Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία θα προτιμούσε από τη διάσπαση και το άδειλο μέλλον της γραμμής Λαβρίου που είχε εξαιρεθεί από τη σύμβαση της Power. Και ενδεχομένως να αντιδρούσε στις συγχωνεύσεις. Οπότε για να εξασφαλίσουν την αναγκαστική συμμόρφωσή της μπήκε το συγκεκριμένο άρθρο. Στο γενικό δικτατορικό κλίμα της εποχής φαίνεται ότι η Σιδηρόδρομοι Αττικής, δηλαδή η Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία και η ΕΤΑΠ, ούτε ρωτήθηκαν ούτε συμφώνησαν με τις συγχωνεύσεις. Απλώς συμμορφώθηκαν. Όσο για τον Σιδηρόδρομο Αθηνών Πειραιός, δεν προέκυψε συγχώνευση, απλώς έγινε διοικητική αλλαγή και αλλαγή επωνυμίας κατ' ουσίαν. Το 1929 επήλθε το δεύτερο στάδιο, η διάσπαση των γραμμών των άλλοτε σιδηροδρόμων Αττικής. Η ΕΜ κράτησε μόνο τη γραμμή Αθήνα-Κηφισιά, για την οποία προβλεπόταν η ανακατασκευή της σε διπλή ηλεκτροκίνητη κανονικού εύρους.
ο κλάδος Λαβρίου είχε εξαιρεθεί από την Power με το προσχηματικό συμβατικό όριο των 20 χιλιόμετρων από την Ομόνοια. Ενώ το τμήμα τουλάχιστον μέχρι Λιώπεση είναι εντός του ορίου και θα μπορούσε να συνδεθεί με τα τραμ μέσω λεωφόρου Κηφισίας. Αλλά με την κοντόφορη πολιτική προτιμήθηκε να υποχρεωθούν οι ΣΠΑΠ με το νόμο 4420 του 29 να εξαγοράσουν τη γραμμή Λαβρίου, καταβάλλοντας την ΙΕΜ 11 εκατομμύρια δραχμών. Η ΙΕΜ ανέλαβε να κατασκευάσει γραμμή από το Ηράκλειο μέχρι τους Αγίους Αναργύρους για την αναγκαία σύνδεση της γραμμής Λαβρίου με τις εγκαταστάσεις των ΣΠΑΠ. Οι δύο γραμμές των άλλοτε σιδηροδρόμων Αττικής συνέχισαν τα επόμενα χρόνια να λειτουργούν χωριστά πλέον. Το 1938 το θηρίο της Κηφισιάς έκανε το τελευταίο του δρομολόγιο και καταργήθηκε εν ώψη των έργων της ηλεκτροκίνησης. Αλλά κάποιες εργασίες που ξεκίνησαν η ΙΕΜ σταμάτησαν λόγω του πολέμου. Αντίθετα, οι ΣΠΑΠ συνέχισαν με μικρά διαλύματα να λειτουργούν τη γραμμή Λαβρίου και σε όλη την περίοδο της κατοχής, με κάρβουνο της Καλοβρέζας που διαχειρίζονταν κάτω από τη μύτη των Γερμανών. Μεταπολεμικά, με τις επιλογές του μοντέλου ανάπτυξης που ακολούθησε η χώρα, δινόταν έμφαση στην αυτοκίνηση και στην κατασκευή μεγάλων οδικών έργων. Ενώ γενικά τα μέσα σταθερής τροχιάς παραγκονίστηκαν. Στο κλίμα αυτό, το 1957, μετά από αυθαίρετες κυβερνητικές ενέργειες που εκμεταλλεύτηκαν την αντιλαϊκότητα της Power, καταργήθηκαν τα τραμ, όπως είδαμε στο σχετικό αφιέρωμα. Ο κλάδος Κηφισιάς των άλλοτε σιδηροδρόμων Αττικής παραχωρήθηκε το 1951 από την ΙΕΜ στους ΕΙΣ, που ανέλαβαν να αποπερατώσουν τα έργα ανακατασκευής που περιλάμβαναν και τη σύνδεση στην πλατεία Αττικής με τη γραμμή του ηλεκτρικού, που είχε ήδη προεκταθεί από το 1938 μέσω σύραγγας Cut and Cover κάτω από την οδό 3 Σεπτεμβρίου, έργου που είχε αποπερατωθεί από το 1930. Με την ολοκλήρωση των έργων το 1957, η άλλοτε γραμμή Κηφισιάς των σιδηροδρόμων Αττικής μετατρέπεται από προαστιακή σε μητροπολιτική. Ο κλάδος Λαβρίου, που παρέμεινε προαστιακός, αντιμετωπίστηκε πάντα με αδιαφορία και απαξιωτικά, χωρίς εξυγχρονισμό, σε μια περιοχή ζωτική για την Αθήνα. Ως μόνη βελτίωση, από το 1952, οι ΣΠΑΠ αντικατέστησαν τα ατμήλατα επιβατικά τρένα με διζελοκίνητες αυτοκινητάμαξες Ήρντιγκεν σε δύο και προαιρετικά μέχρι 4 δρομολόγια ανακατεύθυνση ημερησίως. Ενώ συνεχίστηκαν οι ατμήλατες εμπορευματικές μεταφορές, κυρίως γλεύκους και μεταλλουργικών υλικών. Η αποστροφή στη γραμμή εκδηλώθηκε σε όλο της το μεγαλείο το 1957, σε μια εποχή έξαρσης του διωγμού των μέσων σταθερής τροχιάς από τις πόλεις. Το τότε Υπουργείο Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, υπακούοντας στα κελεύσματα των ιδιωτικών οδικών μεταφορών, υποχρέωσε τους ΣΠΑΠ να καταργήσουν τα επιβατικά δρομολόγια στη γραμμή Λαβρίου, με τρόπο εκβιαστικό, αντίστοιχο αυτού της κατάργησης των τραμ. Παρότι οι ΣΠΑΠ είχαν και παλαιότερα πάλι υποχρεωθεί άνωθεν να αναλάβουν πληρώνοντας τη γραμμή Λαβρίου. Το μόνο που κατάφεραν οι ΣΠΑΠ ήταν να αποσπάσουν μια ισχνή υπόσχεση για κάποιο ποσοστό από τα κέρδη των ιδιωτών μεταφορέων, υπόσχεση όμως η οποία δεν τηρήθηκε για πολύ. Η ειρωνία είναι ότι λίγους μήνες πριν, το 1956, δημοσιεύτηκε πρόταση από το στέλεχος του ίδιου Υπουργείου, Διευθυντή Κώστα Τρικεριώτη, για τροποποίηση του νέου σταθμού Ηρακλείου των ΕΙΣ για ανταποκρίσεις μεταξύ των γραμμών Κηφισιάς και Λαβρίου,
για συντομότερα και πυκνότερα δρομολόγια Ηρακλείου Λαβρίου μέσω ανισόπεδης διάβασης. Πρόταση που εφαρμόστηκε, αλλά τελικά δεν πρόλαβε να αξιοποιηθεί. Να σημειωθεί ότι την ίδια περίοδο οι ΣΠΑΠ είχαν σχέδια για επεκτάσεις, ηλεκτροκίνηση και προαστιακή κυκλοφορία, μεταξύ άλλων και στη γραμμή Λαβρίου, και είχαν μάλιστα ζητήσει από την ΙΕΜ να τους διαθέσει αποσυρμένα κίτρινα τραμ για δοκιμές. Αλλά η προσπάθεια αναβάγησε μετά τη βίαιη κατάργηση της γραμμής το 1957 και την απορρόφηση των ΣΠΑΠ του ΣΕΚ που επακολούθησε το 1962. Χαρακτηριστικό της εχθρότητας είναι και το γεγονός ότι το 1960, και ενώ η γραμμή Λαβρίου παρέμενε σε χρήση για τα μη επιβατικά δρομολόγια, κατά τα έργα κατασκευής της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στο σημείο της διασταύρωσης με την ενωτική γραμμή Ηρακλείου Αγίων Αναργύρων, δεν προβλέφθηκε άνω ή κάτω διάβαση, αλλά η γραμμή κόπηκε σαν να μην υπήρχε. Επιπλέον, η διακοπή της κυκλοφορίας λειτουργήσε και σαν πρόφαση να διακόψουν οι αυτοκινητιστές των Μεσογείων την εισφορά από τα κέρδη τους, όπως είχαν υποσχεθεί. Την ίδια χρονιά, προφανώς υπό την πίεση των ίδιων ιδιωτικών συμφερόντων, απορρίφθηκε και πρόταση των ΕΙΣ για αξιοποίηση του τμήματος Ηρακλείου Χαλανδρίου Γέρακα με μετατροπή του σε διακλάδωση του ηλεκτρικού. Όταν το 1962 οι ΣΠΑΠ απορροφήθηκαν στο ΣΕΚ, ο διάδρομος της καταργημένης πλέον γραμμής πέρασε στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ τα υλικά επιδομής στην αρμοδιότητα των ΣΕΚ και μετέπειτα ΟΣΕ. Οι σιδηροτροχές, τα γεφύρια και τα άλλα στοιχεία της επιδομής, παρά τις πιέσεις, δεν αποξηλώθηκαν. Χάρης στην σταθερή θέση αρμόδιων στελεχών των ΣΕΚ, οι οποίοι είχαν αντιληφθεί τη σημασία της διατήρησης της επιδομής. Έτσι, χάθηκε η πρώτη προαστιακή γραμμή της Αθήνας. Χάθηκε ένας πολύτιμος σιδηροδρομικός διάδρομος. Το πόσο σημαντικός ήταν ο Λαβριακός για την περιοχή του συμπεραίνεται και από το ότι παρά την περιορισμένη κυκλοφορία του και το μικρό μερίδιο μεταφορικού έργου που είχε, προκάλεσε τόση αντίδραση και εκβιασμό. Πιο διορατικοί οι ανταγωνιστές του από τους ηθήνοντες διέγνωσαν τη δυναμική του. Πολύ αργότερα, όταν το 1985 νομοθετήθηκε το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας και επικαιροποιήθηκε το 1991, έγινε αντιληπτό το έγκλημα της κατάργησης. Αλλά πλέον ήταν πολύ αργά, λόγω της εξάπλωσης του οικιστικού ιστού και κυρίως της επικράτησης παντού της επιλογής του κανονικού εύρους των γραμμών, καταργώντας οποιαδήποτε άλλη. Πλέον ήταν δυνατή η αξιοποίηση μόνο μικρού μέρους του παλαιού μετρικού διαδρόμου, νοτίως του Μαρκόπουλου. Οι σιδηρόδρομοι Αττικής ήταν ο πρώτος και πραγματικός προαστιακός της Αθήνας. Συνέδεσε το κέντρο της πρωτεύουσας με τα κέντρα των περισσότερων βόρειων, ανατολικών και μεσογειακών προαστίων μέχρι το Λαβρίο. Μετά την εγκατάλειψή του Λαβριακού και την επέκταση του αστικού ιστού, ο σημερινός προαστιακός με τις υπομελέτη επεκτάσεις του δεν μπορεί να προσεγγίσει τα κέντρα των οικισμών. Αναγκαστικά κινείται περιμετρικά, ακολουθώντας τις μεγάλες περιφερειακές οδικές αρτηρίες, οι οποίες κατασκευάζονται ακριβώς για να παρακάπτουν τα κέντρα των πόλεων. Είναι, θα λέγαμε, περισσότερο περιαστικός. Στις περισσότερες περιπτώσεις,
έχει την ανάγκη πρόσθετων μέσων συγκοινωνίας για τις μετακινήσεις από και προς τους σταθμούς, κυρίως με γιοταχή και με περιορισμένα άλλα τροφοδοτικά μέσα συγκοινωνίας. Τα κτίρια των σταθμών και στάσεων στην πλειοψηφία τους στέκουν ακόμα όρθια σε πείσμα της εγκατάλειψης και της φθοράς των πάνω από 140 χρόνων της ιστορίας τους. Ορισμένα, με ιδιόμορφα χαρακτηριστικά, έχουν κηρυχτεί διατηρητέα με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού τη δεκαετία του 90. Αλλά στα πλαίσια αυτά αναστηλώθηκε και επισκευάστηκε μόνο ο σταθμός Δασκαλιού. Τα κτίσματα των σταθμών του Μαρκόπουλου και του Λαβρίου με ενέργειες των Δήμων είναι σήμερα αποκαταστημένα σε πολύ καλή κατάσταση. Επίσης, οι Δήμοι έχουν αναλάβει τη συντήρηση των κτιρίων των σταθμών του Χαλανδρίου, του Γέρακα, της Παιανίας, Λιώπεση και του Κοροπίου, αν και έχουν χάσει τη σιδηροδρομική τους όψη. Τα κτίρια όμως στην Καλογρέζα, στα Καλύβια και στους Κουβαράδες, Πέτα, έχουν προπολού κατεδαφιστεί και εξαφανιστεί. Σήμερα ο διάδρομος της γραμμής Λαβρίου από το Ηράκλειο μέχρι την Καλογρέζα έχει καταληφθεί από τη λεωφόρο Μαρίνου Αντίπα. Και την Σπύρου Λούι. Στη συνέχεια ο διάδρομος σώζεται με τη μορφή φαρδιών νησίδων πρασίνου στο μέσο των λεωφόρων, στην Αγίου Γεωργίου στην Αλσούπολη και στην Καποδιστρίου στην Λεθέη. Εκτός από την περιοχή γνωστή ως Σίδερα Χαλανδρίου, όπου έχει καταστραφεί εντελώς από τον αντισόπεδο κόμβο με τη λεωφόρο Κηφισίας. Ακολουθεί η νησίδα στην Παπανικολή στο Χαλάνδρι. Ένα μικρό μέρος αυτού του σιδηροδρομικού διαδρόμου ακολουθεί σήμερα υπογείως η γραμμή 3 του μετρό από την άλλοτε πλατεία Κέννεντι μέχρι το σταθμό Πλακεντίας, ενώ επιφανειακά η γραμμή έχει καταληφθεί από τη λεωφόρο Δικής Πλακεντίας. Και σε μήκος περίπου 1,5 χιλιόμετρου, ο διάδρομος έχει καταστραφεί και καταληφθεί από την Αττική Οδό, όπου λειτουργεί ο προαστιακός.
προχωρώντας νότια, ο διάδρομος σώζεται πάλι ως νησίδα στο Χέρακα, κατά μήκος της Εθνικής Αντιστάσεως. Και επί της Θεσσαλονίκης, στο Γέρακα. Σολομού στην Παλάνα. Αττικής στην Παιανία. Κολοκοτρώνη στον Καρελά. Επίσης Αττικής στο Κοροπή, μέσα δηλαδή στον αστικό ιστό. Ρίγα Φεραίου στα Καλύβια. Είτε με ατόφια, αν και καταλελειμμένα τμήματα γραμμής, στις πιο αγροτικές περιοχές, νοτίως του Μαρκόπουλου μέχρι τις παρυφές του Λαβρίου. Εκτός από τα τμήματα που σημειώνονται με μπλε γραμμή, τα οποία έχουν αποκατασταθεί από ακτιβιστές, φίλους του σιδηροδρόμου. Thank you.
παρά την 70χρονη παρουσία του στις συγκοινωνίες της πρωτεύουσας και την τόση εγκύτητα με περιοχές πολυσύχναστες, απορία προκαλεί η απουσία του Λαβριακού Σιδηροδρόμου από τις τέχνες. Μετρημένες οι φωτογραφίες και τα κείμενα. Με μόνο ένα ζωγραφικό πίνακα του Τσαρούχη γνωστό, με θέμα τη γραμμή στην πόλη του Λαβρίου. Εξάλλου, έχει εντοπιστεί μόνο ένα στιγμιότυπο λίγων δευτερολέπτων σε μια πολεμική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου του 1968, όπου φαίνεται ο σταθμός δασκαλιού. Ενώ τουλάχιστον κατά την περίοδο 1950-57 ο κινηματογράφος είχε κατεξοχήν εξωτερικές λήψεις με σκηνές όπου προβάλλονταν μέσα σε κοινωνίας, εν τούτης έχει περιέργως αγνοήσει εντελώς την ύπαρξη του τρένου του Λαβρίου. Από το 1995, ορισμένα μεγάλα και σε σχετικά καλή κατάσταση σωζόμενα τμήματα της γραμμής Λαβρίου, εδώ στην Κερατέα και στα Καλύπια, κίνησαν το ενδιαφέρον ακτιβιστών φίλων του σιδηροδρόμου, οι οποίοι ανέπτυξαν εδώ μια φιλοκερδή μουσιακή σιδηροδρομική δραστηριότητα, επισκευάζοντας τη γραμμή και λειτουργώντας την με ίδιους πόρους και με υλικά και οχήματα, τα οποία άλλα παραχωρήθηκαν από τον ΟΣΕ και άλλα είναι από ιδιοκατασκευές. Προκειμένου να λειτουργήσουν πιο μεθοδικά, οι ακτιβιστές ίδρυσαν το 2002 την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΕΜΣΑ, Εταιρεία Μουσιακών Σιδηροδρόμων Αττικής, και πέτυχαν έτσι να αναλάβουν τα τμήματα αυτά της γραμμής με παραχώρηση από την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου. Με την τακτική παρουσία των ακτιβιστών της ΕΜΣΑ στα σημεία αυτά, η γραμμή του Λαβριακού γνωρίζει μια νέα άνοιξη. Η δράση τους συμβάλλει στην προστασία του διαδρόμου της γραμμής και αποσκοπεί στην προβολή του σιδηροδρόμου ως του καλύτερου χερσαίου μέσου μεταφοράς και την ανάδειξή του ως στοιχείου της πολιτιστικής και τεχνολογικής μας κληρονομιάς. Στα πλαίσια αυτά γίνεται έκκληση για τη διάσωση και αναστήλωση του κτηρίου του σταθμού Κερατέας, το οποίο έχει περιέλθει σε ρυπιώδη κατάσταση. Και παραπέρα έχει συνταχθεί αναλυτική πρόταση για τη δημιουργία εδώ ως πολιτιστικού πόλου έλξης για την πόλη της Κερατέας, θεματικού σιδηροδρομικού πάρκου για την ανάδειξη της γραμμής Λαβρίου ως πρώτου προαστιακού σιδηροδρόμου της Αττικής.